έχει ξεκινήσει μια κουβέντα ότι από το Σεπτέμβριο υπάρχει σταδιακή μείωση και κατάργηση της έκτακτης φοράς αλληλεγγύης. Η σταδιακή μείωση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Η μείωση του ΦΠΑ. Και έρχεται ο Σόιμπλε και λέει, ακούστε, μην μπαίνετε αέρα, συνεχίζονται τα διορθωτικά μέτρα, εάν θέλετε να μείνετε στο ευρώ, υπάρχει χρηματοδοτικό κενό και προσδιορίζει και το πακέτο βοήθειας που θα πρέπει να πάρουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, το προσδιορίζει γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, έλεγα ότι ο κύριος Σόιμπλε δεν είναι τυχαίος. Είναι αυτός που έχει επιβάλει την λαιλασία στη χώρα μας, που την έχει καταστήσει μπανανία και προτεκτοράτο. Η Ελλάδα έχει χρηματοδοτικό κενό από το 2015 και εντεύθεν. Αυτό το χρηματοδοτικό κενό υπάρχουν δύο τρόποι να καλυφθεί με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, είτε η χρηματοδότηση από την Τρόικα, είτε η προσφυγή στις αγορές. Έλεγα ότι η προσφυγή στις αγορές είναι εντελώς ασύμφορη από την άποψη των επιτοκίων. Τα επιτόκια είναι ληστρικότατα, είναι γύρω στο 5%. Ο κύριος Μιχελάκης με διόρθωσε, μου λέει ότι είναι 4,75 και τα λοιπά. Δεν είναι ούτε καν αυτό, διότι αν υπολογίσουμε και τον αποπληθωρισμό, το πραγματικό επιτόκιο δανεισμού φτάνει στο 6 και πλέον τα 100. Ένα επιτόκιο εξουθενωτικό, με αυτό το επιτόκιο δεν μπορεί να δανειστεί καμία χώρα και να έχει προοπτική. Λέω λοιπόν ότι η καταφυγή στην Τρόικα, δηλαδή σε χρηματοδοτικό πακέτο σαν και αυτό που κάνει λόγο ο Σόιμπλε, θα σημάνει, όπως το είπε και ο ίδιος, νέους όρους για μνημονιακές μεταρρυθμίσεις. Μνημονιακές μεταρρυθμίσεις, ξέρετε τι σημαίνει, μέτρα. Αποκεφαλισμοί, εξόντωση, λαιλασία. Θα συνεχιστεί επαόριστον. Αυτά βεβαίως δεν τα είπανε προεκλογικά, κάποιοι τα λένε μετεκλογικά. Και ασφαλώς ο σχεδιασμός είναι να πάει η Ελλάδα σε ένα δρόμο μνημονίων χωρίς τέλος. Φαύλος, απόλυτος κύκλος. Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδας αν δεν ανατρέψουμε αυτή την πορεία. Η ανατροπή σήμερα γίνεται εθνική ανάγκη και όρος επιβίωσης του ελληνικού λαού. Ούτε εσείς καταφέρατε όμως να πείσετε, ούτε η Νέα Δημοκρατία να πείσει. Βέβαια. Έχουμε μια ξεκάθαρη νίκη, κύριε Λαβαζάνη, με 4 μονάδες. Εγώ δεν θα κάνω αυτό που κάνουν άλλοι συναδελφοί μου. Δεν θα κάνω κριτική σε εσάς. Πρώτα θα κάνω στην κυβέρνηση και μετά στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά όμως, ερμηνεύοντας το αποτέλεσμα, πήρε ένα ισχυρότατο ράπισμα η κυβέρνηση και ένα ισχυρότατο μήνυμα κι εσείς. Ποιο? Σας δίνουμε την πρωτιά, αλλά όχι η πρωτιά που μπορεί να καταφέρει να αποτελέσει την εναλλακτική λύση. Ίσως κάτω από προϋποθέσεις, ναι, αλλά τώρα όχι. Η πρωτιά αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Σημαντικότατη, κανένας δεν την έδωσε. Είναι ιστορικού χαρακτήρα και η πρωτιά αυτή δεν δόθη σε ένα κόμμα του τύπου Πασόκ Νέα Δημοκρατία με τις εναλλαγές που γνωρίσαμε όλη την προηγούμενη περίοδο της μεταπολίτευσης. Δόθηκε η πρωτιά σε ένα κόμμα ριζοσπαστικά αριστερό, ανατρεπτικό, με εναλλακτικό πρόγραμμα και εναλλακτική πολιτική. Και αυτό το προβάδισμα λοιπόν δίνει άλλη ποιότητα στο εκλογικό αποτέλεσμα, πράγμα που σημειώθηκε παντού σε όλη την Ευρώπη. Βεβαίως δεν πανηγυρίζουμε εμείς. Αυτό το οποίο έγινε είναι ένα μεγάλο πρώτο βήμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το μεγάλο πρώτο βήμα θα έχει μεγάλη συνέχεια. Ο τόπος έχει μπει σε τροχιά προοδευτικής ανατροπής. Αυτή η τροχιά δεν πρόκειται να αλλάξει, κατά τη γνώμη μου. Δεν πρόκειται να έχουμε πισωγύρισμα. Σύντομα, είτε το θέλει η κυβέρνηση, είτε δεν το θέλει, θα οδηγηθούμε σε εκλογές. Θα πάω στον κύριο Νέα. Θα πάω στον κύριο Νέα. Να ρωτήσω, τον Παναγιώτη, αν αυτές οι συζητήσεις στον χώρο της Δημάρ, της Ελιάς, με μια προοπτική συνεργασίας ή μια προγραμματική σύγκληση. Ακόμα και με το ΠΑΣΟΚ που. ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστηκε και αυτό. Ναι, ναι. Αν σας αφορούν και αν μπείτε σε μια τέτοια κουβέντα. Όχι, δεν μας αφορούν. Εδώ με κανένα από τα κόμματα. Τακτοποιεί η κεντροαριστερά ή τα κόμματα που αναφέρονται στην κεντροαριστερά, προσπαθεί να τακτοποιήσει τα του οίκου της. Δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχει αυτή η υπόθεση και ποια προοπτική. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι ριζοσπαστικά, αντιμνημονιακά, προοδευτικά προγράμματα. Χρειαζόμαστε μια πολύ μεγάλη τομή. Και δεν βλέπω κανένα από αυτά τα κόμματα και δεν μπορεί, εγώ κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον δεν το βλέπω στο άμεσο μέλλον. Άρα προσβλέπετε στην αυτοδυναμία. Δεν μπορούν
δεν μπορούν, δεν μπορούν, αν κλείνετε την πόρτα όμως, δεν μπορούν να απαντήσουν θετικά σε αυτή την ανάγκη που έχει η χώρα κλείνετε σήμερα. Κλείνετε την πόρτα όμως, τη Δημάρα, αν έλεγε Δημάρα, εμείς θέλουμε να δούμε προς την ΣΥΡΙΖΑ. Το κλείνω την πόρτα είναι μια, ας πούμε, άσχημη ενέργεια από αυτό που το κάνει. Η πόρτα κλείνεται λόγω των πολιτικών που ασκούνται, που εφαρμόζονται και οι οποίες δυστυχώς θέλουν αυτά τα κόμματα να συνεχίσουν. Δεν βλέπετε προοπτική δηλαδή συνεργασία με τη Δημάρχη. Αυτές οι πολιτικές δεν, επιτρέπουν καμία σύγκληση. Μάλιστα. Και ιδιαίτερα με το. Ιδιαίτερα με το Πασόκ. Τα κουκιά είναι μετρημένα. Μια στιγμή. Το είπα. Ιδιαίτερα με την. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Με το Πασόκ και την Ελιά δεν υπάρχει. Με καμία καμία δυνατότητα με τη Δημάρ, είναι περιθώριο συνεργασίας. Κοιτάξτε, η Δημάρ βλέπω, δεν θέλω να προεξοφλήσω το μέλλον, βλέπω να πατάει σε πολλές βάρκες. Να έχει πολλές απόψεις και να επικρατεί μια είδους πολιτική και προγραμματική σύγχυση. Δεν ξέρω αν αποσαφινιστεί τι θα γίνει. Αυτά που ανοιχτό βλέπω, το ενδεχόμενο αυτό, για συνεργασία όχι, με τη Δημάρ. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Ανοιχτό, αν, εγώ έτσι το ερμηνεύω. Τώρα τα αλλάξατε. Εσείς ερμηνεύετε πολλά πράγματα. Είπατε, αποκλείουμε τη συνεργασία με το Πασόκ. Όχι. Δημοσιογραφικά είμαι εγώ δεν είπα για το μέλλον, προσέξτε. Είπατε, είμαι σαφής. Πασόκ είμαι σαφής. Με τίποτα. Δεν ξέρω ότι το μέλλον τι θα γίνει. Έτσι. Αυτό που βλέπω. Αποκλείσατε Πασόκ και Ελιά. Αυτό που βλέπω. Αυτοί δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Δεν βλέπω καμία δυνατότητα αλλαγής. Αυτό που είπα, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά το μέλλον. Δεν το αφήνω καθόλου ανοιχτό το ενδεχόμενο. Εγώ το ενδεχόμενο προβλέπεται. Αυτό το άμα αλλάξουν πολιτική αφορά το μέλλον. Και αυτό όμως που ισχύει σήμερα, το παρόν, αυτό που βλέπουμε, δηλαδή και είναι χειροπιαστό και που με βάση αυτό κανείς κινείται, δεν επιτρέπει συγκλήσεις. Δεν επιτρέπει συγκλήσεις. Θα πάω στον κύριο Κασί. Μην βάλετε κανένα τίτλο πάλι από κάτω. Όχι, τίποτα σας βλέπω. Τίποτα, μην σας. Γιατί εμείς δεν βλέπουμε και γυρίζουν από κάτω και λέει. Έχετε παράπονο από αυτή την εκπομπή? Όχι, καμία παράπονο. Άσε να γίνει καμιά ζήμωση τώρα. Εγώ θα βρίσκω. Ιτήθηκαν. Θέλω να πάω στον κύριο Κασί. Κύριε Κασί, ενώ λοιπόν.